και αφού στην Ελλάδα δεν αντέδρασε κανείς από τους θύνοντες ύστερα από χρόνια από την έλευση Μουτζαχεντίν στη Βορεία Ήπειρο και μη μου λέτε πως τα ακούτε πρώτη φορά γιατί είναι πάρα πολλοί μήνες και πέρυσι και πρόπερς που το έχω αναδείξει με ρεπορτάζ. Τώρα η Βόρεια Ήπειρος ως φαίνεται είναι τόσο πολύ μεγάλη που θα αντέξει και αυγανούς. Θα χωρέσει και χιλιάδες αυγανούς και μάλιστα για μόνιμη εγκατάσταση. Ξεκίνησε η άφηξη Αφγανών στη Ήπειρο και ο κύριος Ράμα δήλωνε ότι θα ανέλθουν ως τα χίλια άτομα ως το πέρας της εβδομάδος. Η εβδομάδα παρήλθε. Όλοι αυτοί βέβαια δεν είχαν σχέση ή συνεργασία με την Αλβανική κυβέρνηση. Αντίθετα, αρχικά λέχθηκε ότι η υποδοχή και φιλοξενία του αποφασίστηκε δίθεν εν ονόματι του ΝΑΤΟ. Κάτι βεβαίω πανίσχυε, θα ίσχυε για όλε τι χώρε μέλη του. Ο Αλβανό Πρωθυπουργό στη συνέχεια ανέφερε ότι αυτό ζητήθηκε από τι ΗΠΑ με την Αμερικανίδα πρέσβη να κάνει λόγο για προσωρινή φιλοξενία και ω τι μεταφερθούν στην Αμερική. Τους θέλει για μόνιμους όμως γιατί και μουτζαχεντίν έχουν εκεί. Και ουδένα άλλο ελληνικό μέσον το μεταδίδει χρόνια τώρα. Το τονίζω από πέρυσι και νωρίτερα ακόμη. Εάν σημειώσουμε πως αυτή είναι υπόθεση και πρόθεση των ΗΠΑ, τα ερωτηματικά γιατί επιλέχθηκε η Αλβανία για την προσωρινή φιλοξενία αυτών των Αφγανών και δεν μεταφέρθηκαν απευθεία στη χώρα του τελικού του προορισμού, γίνονται ακόμη πιο έντονα μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Τυράννων Νέιον Βέλιάι, που είναι και δεξιχέρι του Αλβανού Πρωθυπουργού. Που εντυράμα, ότι ορισμένοι από του Αφγανού που θα φτάσουν στην Αλβανία μπορούν να μείνουν μόνιμα, να βοηθήσουν σε διάφορου τομεί όπω την οργάνωση, την καθεριότητα σε κοινωνικέ δραστηριότητε. Ουσιαστικά ο Δήμαρχο αποκαλύπτει για ποιο λόγο οι Αμερικανοί δεν μετέφεραν απευθεία του Αφγανού στι ΗΠΑ, καθώ ο πάρα παρασκηνιακά προσφέρθηκε να του φιλοξενήσει μόνιμα στην Αλβανία. Μάθετε και κάτι άλλο. Εκεί που μπήκαν πατή με πατώσε που βλέπατε στο αεροδρόμιο στο Αφγανιστάν 640 άτομα μέσα σε ένα Αμερικάνικο αεροπλανό, ξέρετε πού τελικά πήγαν. Τους ξεφόρτωσαν κυριολεκτικά στην Ουγγάντα. Το ξέρω πάρα πολλές μέρες. Δεν έχω δει κανένας άλλος να το ψάχνει. Τώρα πόσα κράτη επίσημα ή ανεπίσημα έχουν δηλώσει... Φιλοξενήσουν πρόσφυγε, δεν γνωρίζουμε επακριβώ. Να τονιστεί εδώ βάσει και των αναφορών πρωινό λόγο ο έντι Ράμα κοιτάζει μεν προ την Ευρώπη, εφαρμόζει όμω πιστά την πολιτική και τα σχέδια του Τούρκου Σουλτάνου Ταγί Περτογάν στα Βαλκάνια, τα οποία έχουν πρώτο και μόνιμο στόχο την Ελλάδα. Αποκαλύψει από τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη που τονίζει ακριβώ τι μυχέ σκέψει του Δίδημου Ράμα Ερντογάν και τι εκτιμήσει για το τι πρέπει να περιμένουμε στο επόμενο διάστημα με όχημα του Αφγανού πρόσφυγε, τι ανέλησε μιλώντα το πρώτο πρόγραμμα τη ΕΡΤ. Πολλοί μπορεί να το είδατε. Ο πρέσβη επιτιμή Δημήτρη Καραϊτήδη, ο οποίο τόνισε ότι ανοίγει ο ασκό του αιώλου για νέε προσφυγικέ ροέ. Ξανατονίζω ο κύριο Δημήτρη Καραϊτήδη, τον οποίο βλέπετε. Δηλώνει ότι ανοίγει ο ασκό του Εόλου για νέε προσφυγικέ ροέ προ τη χώρα μα και προβλέπει ότι θα δεχθούμε περαιτέρω πιέσει από Τουρκία και Αλβανία. Οι Αλβανοί, τόνισε ο κ. Καραϊτίδη, θέλουν να φιλοξενήσουν 70.000 Αλβανού στα εδάφη τη ελληνική μειονότητα για την εξουδετερώση πλήρω του ελληνικού στοιχείου. Είναι δόλει προθέσει Αλβανία, η οποία είναι υπό την έντονη και συνεχή επιρροή τη Τουρκία. Πρόκειται για ενισχυτικό ζωφερό θέμα. Πρόσθεσε δε ότι ήταν μη αναμενόμενη η αντίστοιχη κίνηση της Βόρειας Μακεδονίας, εκφράζοντας την ελπίδα να έχει μικρές διαστάσεις. Χειραγώγηση από Τουρκία είναι βέβαιο. Στις ίδια απόψεις εξέφερασε ο πρέσβης από τη μη και συνέντευξή του στην ΕΡΤ, όπως σας είπα, από τις 6. Την εκπομπή αυτή. Όπω είπε, οι Αυγανοί θα χρησιμοποιηθούν ω χειρό μέσο αλλίωση του ελληνικού πληθυσμού και στη συνέχεια για σκοπού πίεση τη Ελλάδα στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Ο κ. Καραϊτίδης που έχει τεράστια εμπειρία στα ελληνοαλβανικά ζητήματα, καθώ έχει χρηματίσει και διευντήσει τα διπλωματικά γραφεία του Ανδρέα Παπανδρέα. Και Κώστα Σιμίτη πρόσθεσε ότι η Αλβανία όχι μόνο ακούει, αλλά χειραγωγείται από την Τουρκία, υπενθυμίζοντα την υπόθεση του οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών. Η Ελλάδα πρέπει να πάρει τα αναγκαία μέτρα τη προφυλάξη για να αποφύγουμε μια πίεση που εκδηλώνεται από την πλευρά του Αιγαίου και από την πλευρά τη Αλβανία. Χρειάζεται πρόσοχη, ετοιμότητα, καλή προετοιμασία. Βέβαια, Τις ίδιες σκέψεις κάνω, στα ίδια συμπερασμάτα καταλήγω κι εγώ, αφού δεκαετίες τώρα διερευνώ τα περί Αλβανίας και Βορείας Υπήρου. Άλλωστε το δεικνύει και το βιβλίο μου με το Αλβανία εφέβερμα του Βατικανού. Δείτε την πρώτη έρευνα που έγινε τόσα χρόνια πριν και τα δικαιώματα βορειοπυρωτών τόσα χρόνια πριν που είχαν δημοσιευθεί στην εφημερίδα Α1. Και άλλα τεινά, όσοι δεν τα έχετε παρακολουθήσει και στο facebook μπορείτε να τα διαβάσετε και σε ανάρτηση που θα κάνω προσεχώς με νεότερα, και να βρείτε το βιβλίο στην Amazon. Η Amazon δεν θέλει ελληνική γλώσσα, δυστυχώς υπάρχουν στα αγγλικά.